Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Έλληνα Μαραντόνα, όπως τον είχαν βαφτίσει, δεν τον βαφτίσαμε εμείς έτσι, τον είχαν βαφτίσει οι ιταλικές εφημερίδες εποχής, τον πολύ μεγάλο Νίκο Αναστόπουλο. Νίκο, καλημέρα. 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 Και πριν μπούμε, συγγνώμη, ναι, να ξεκινήσω λίγο. Κύριε Αναστόπουλε, πριν μπούμε στο να μας αναλύσετε λίγο όλη αυτή την... το μεγαλείο του Μαραντόνα, για εσάς εκείνα τα χρόνια ήταν χαρά το να σας αποκαλούν Μαραντόνα ή ήταν βάρος? Κοιτάξτε, η Ιταλία εκφίσως είναι λιγάκι υπερβολική σε όλα τα θέματα. Ο Μαραντόνα δεν είχε μουστάκι άλλωστε. Εντάξει, ο Μαραντόνα ήταν ένας, υπήρξε ένας, θα υπάρχει ένας ακόμη και πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε στο μέλλον να ξαναδούμε ένα τέτοιο παίκτη, γιατί και σήμερα υπάρχουν πολύ μεγάλοι παίκτες όπως είναι ο Μέση, ο Μαραντόνα κτλ. Αλλά τέτοιος παίκτης, επειδή τον έζησα, όπως πολύ σωστά είπατε στον πρόλογο σας, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει. Όσον θα αφορά... ξαναβγεί τέτοιος παίκτης. Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό ταλέντο ή γενικότερα τον χαρακτήρα και τον άνθρωπο Μαραντόνα. Εντάξει, τον άνθρωπο Μαραντόνα είναι ένα άλλο κομμάτι που αφορά τον ίδιο. Άλλωστε, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι ό,τι έκανε, τα έκανε για τον εαυτό του. Δεν πείραξε κανένα. Τώρα, εγώ δεν είμαι σε θέση για να κρίνω τι έκανε. Εγώ απλά τον κρίνω και μεταφέρω τις εικόνες εκείνης της εποχής. Πραγματικά ήταν ένας παίχτης για μένα θεός του ποδοσφαίρου, διότι εκείνα τα χρόνια θα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπήρχε τηλεόραση με αυτή την συχνότητα που δείχνει τα παιχνίδια, είτε του Champions League είτε τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Εκείνες τις εποχές την Κυριακή υπήρχε η αθλητική Κυριακή, τέλος πάντων οι αθλητικές εκπομπές στη τηλεόραση, και επί 10 λεπτά ας πούμε έδειχνε τι γινόταν στα παιχνίδια του πρωταθλήματος της Ιταλίας. Νίκο μου, η Λένα ούτως ή άλλως είναι πολύ νεότερη, δεν τα έχει ζήσει αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, τα γκολ του που είχε κάνει, τις ενέργειές του, δεν ξαναβγαίνει να στείλει. Νίκο, να διευκρινίσουμε λίγο κάτι, γιατί ρωτάνε και πολύ νεότεροι σε ηλικία ακροατές, και θα πάμε συγκεκριμένα στην πρώτη σου μονομαχία με τον Διέγκο, 4 Οκτωβρίου του 1987 στο Αβελίνο. Πριν πάμε όμως εκεί, να διευκρινίσουμε, Ελένα, κάτι που πολύ νεότεροι σε ηλικία δεν το γνωρίζουν, ότι εκείνα τα χρόνια, μιλάμε πριν από 35 χρόνια, δεν είναι, το μεταγραφικό καθεστώς στην Ευρώπη δεν ήταν όπως είναι σήμερα, που είναι ανοιχτά τα σύνορα και μπορείς να δεις ομάδες και με 11 ξένους. Τότε υπήρχε η δυνατότητα στις ιταλικές ομάδες να έχουν μόνο 2 ξένους στο ρόστερ τους. Το ότι λοιπόν ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής, ότι μια ομάδα όπως η Αβελίνο, ομάδα του Καμπιονάτο, εμπιστεύτηκε μία από τις μόλις 2 θέσεις ξένων σε Έλληνα τότε, το 1987, Νίκο, το θυμάσαι πολύ καλά. Ήταν κοσμοϊστορικό γεγονός, δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν όμως, Νίκο, 4 Οκτωβρίου 1987, τέταρτη αγωνιστική του Καμπιονάτο, στο Παρτένιο του Αβελίνο. Η γηπεδούχος, η δική σου ομάδα, η Αβελίνο, υποδέχεται την πρωταθλήτρια τότε για πρώτη φορά στην ιστορία της Νάπολη. Και ο αυθεντικός Μαραντόνα βρίσκεται αντιμέτωπος για πρώτη φορά με τον Έλληνα Μαραντόνα. Είχατε χάσει με ένα 0. Ένα 0 στα τελευταία λεπτά του καρναβάλε. Ακριβώς. Υπήρχαν κάποιες στιγμές από εκείνο το παιχνίδι που μπορείς να θυμηθείς, με πρωταγωνιστή εσένα και τον Διέγκο? Βρεθήκατε καθόλου μέσα στο παιχνίδι? Εκείνη την εποχή, όποια ομάδα αντιμετώπιζε την Νάπολη, ο εκάστοτε προπονητής είχε αναθέσει σε κάποιο ποδοσφαιριστή να τον παρακολουθεί, ας πούμε, από κοντά. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Μαραντόνα ή ένα του έβαζες ή τέσσερις ή πέντε, είχε τον τρόπο, την ικανότητα να τους αποφύγει, είτε με μια ωραία πάσα είτε με μια ωραία τρίπλα. Τέλος πάντων, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψεις τον παίχτη αυτόν. Μόνο αν δεν τον δεις από κοντά. Μιλάμε ότι έχει κάνει γκολ από το κόρνερ. Έχει κάνει γκολ έξω από τη μεγάλη περιοχή, ψιλοκρεμαστό με τη Βερόνα, με στην Νάπολη. Έχει πάρει άπειρες φορές, έπαιρνε την μπάλα και θυμάμαι ένα παιχνίδι με τη Γιουβέντους. Μέσα στην Νάπολη πήρε την μπάλα και τρίπλαρε πέντε και κάνει τον γκολ. Δεν υπάρχουν λόγια δηλαδή για να περιγράψεις αυτόν τον παίκτη, την αξία του παίκτη.
Νίκο, στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου, στο 4-0, δεν είχες αγωνιστεί. Είχες ταξιδέψει με την αποστολή. 3-0, όχι, όχι. Ήμουν τραυματίας. Ήσουν τραυματίας, δεν είχες πάει στην. Όχι, δεν είχα πάει όταν παίξαμε στην. Όταν παίξαμε στο Απόλλο. Αυτή πρέπει να είναι. Το πρώτο μάτς στο Αβέλο πρέπει να είναι η μοναδική φορά που έχετε παίξει αντίπαλοι στο καμπιονάτο, έτσι δεν είναι, οι δυο σας. Ναι. Τώρα, εσύ έχεις μπει ποτέ στο τρυπάκι της αιώνιας συζήτησης που κάνουμε, ξέρεις, όλοι στα καφενεία για το ποιος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών? Υπάρχει, πιστεύεις, ανταγωνισμός ή είναι ο Ντιέγκο ο βασιλιάς? Για μένα προηγουμένως ήθελα να πω, αλλά δεν ολοκλήρωσα, ότι και για τον Μπελέ λένε, έτσι, ότι ήταν ένας, και αυτός ένας πολύ, πάρα πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, αλλά το θέμα είναι ότι είμαστε μικροί και δεν τον είδαμε. Εντάξει, τον Κρόιφ τον προλάβαμε. Πιστεύω ότι ο Μαραντόνα, κατά την άποψή μου, ήταν ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής και δύσκολα, πολύ δύσκολα θα ξαναβγεί τέτοιος παίκτης. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, Ελένα μου. Ναι, ο ίδιος ο Μαραντόνα σε δηλώσεις του και για αυτό το θέμα που πολλές φορές τον ρωτούσαν αν είναι αυτός καλύτερος ή ο Πελέ, δεν είχε διστάσει μάλιστα να πάρει και θέση και είχε πει δύο συγκεκριμένες ατάκες. Ότι ο Πελέ λέει ότι όταν έπαιζε μπάλα ήταν απεσταλμένος του Θεού, αλλά δεν θυμάμαι να έστειλα κανέναν. Ναι. Ενώ σε μια άλλη δήλωση του Πελέ, που είχε πει ότι ήταν ο Μπετόβεν, ο Μαραντόνα είχε απαντήσει το ότι τότε εγώ είμαι ο Ρον Γουντ, ο Κίθ Ρίτσαρτς και ο Μπόνο του ποδοσφαίρου, όλοι μαζί σε ένα. Ναι, και το πάθος. Ναι. Ωραία, Νίκο Αναστόπουλε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα σήμερα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να περιορίσουμε τη συζήτησή μας μόνο στον Ντιέγκο. Είναι άλλωστε, επαναλαμβάνω, το κάνει ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης. Ο πλανήτης. Σήμερα, είναι ένας όρος τιμής που πρέπει να το αποδώσουμε. Που τον οφείλουμε γιατί όλοι μας για τις αναμνήσεις που μας χάρισε, καταρχάς. Και να του πούμε ένα να ευχαριστώ, διότι και αυτό ήταν και μια αιτία που όλα ας πούμε τα παιδιά τα οποία ξεκίνησαν από νεαρά ηλικία, τον έβλεπαν στις τηλεοράσεις και τα λοιπά, και όλοι είχαν το πάθος ας πούμε να γίνουν όλοι σαν τον Μαραντόνα για τις χαρές που έδωσε, το ελάχιστο το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Ωραία. Να κάνουμε αυτή τη μικρή αναφορά. Νίκο Αναστόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην απόψινή μας πρώτη σελίδα. Επαναλαμβάνω, ήταν ο κατά τους Ιταλούς Έλληνας Μαραντόνα, ο Νίκος Αναστόπουλος, ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής που είχε το προνόμιο να αγωνιστεί για ένα χρόνο στο καμπιονάτο, στα χρόνια της βασιλείας του πολύ μεγάλου Ντιέγκο.